Καλώς ήρθατε στο Telecontrol και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά Σασμός. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, όταν πέθανε ο Λάζαρος, ο Αντώνης Φραγκιαδάκης διέταξε όλα τα μέλη της οικογένειας Σταματάκη να κάνουν τεστ DNA για να δει αν το γενετικό του υλικό ταιριάζει με αυτό που βρέθηκε στο κρυσφύγετο. Όλοι πέρασαν από αυτή τη διαδικασία και μάλιστα βγήκαν αρνητικοί. Αλλά λίγο πριν κάνει και η Βασιλική το δικό της τεστ, έκανε μια κουβέντα με το διοικητή του αστυνομικού τμήματος. Η Βασιλική Σταματάκη επιβεβαίωσε τις αρχικές υποψίες πως εκείνη είχε πάει να βρει το δολοφόνο του Νικηφόρου και χωρίς να το ζητήσει, της υποσχέθηκε να την καλύψει, αφενός για την έγκυος και αφετέρου γιατί εκείνος ξέρει ότι δεν ευθύνεται η Βασιλική για το θάνατό του. Μαθιός, Βασιλική και Καλλιόπη ευχαρίστησαν τον Αντώνη για την πρόθεσή του και ενώ εκείνος τους διαβεβαίωσε ότι το θέμα θα ξεχαστεί, ο Χριστός Διακοβάκης στα επόμενα επεισόδια θα ανοίξει ξανά την υπόθεση. Για την ακρίβεια, όλα θα ξεκινήσουν όταν θα ζητήσει από τον Αντώνη τη λίστα με τα άτομα που υποβλήθηκαν σε τεστ DNA. Ο Αντώνης, παρόλο που θα προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο, τελικά θα αναγκαστεί να στείλει τη λίστα, από την οποία φυσικά θα λείπει το όνομα της Βασιλικής. Είναι έγκυος Χρήστο και δεν ήθελα να περάσει αυτή τη διαδικασία. Για τη Βασιλική, εγγυώμαι εγώ. Δεν θα έκανε ποτέ κακό σε άνθρωπο, θα πει στον εισαγγελέα, και εκείνος για ακόμη μια φορά θα ισχυριστεί πως βάζει το συναίσθημά του πάνω από το καθήκον. Κρύος υδρότας θα αρχίσει να λούζει το Μαθιό και τη Βασιλική, σαν μάθουν πως ο Γιακουβάκης θέλει να κάνει τεστ DNA και στη μητέρα του Νικηφόρου. Ο Μαθιός θα ανησυχήσει ακόμη περισσότερο όταν ο εισαγγελέας δει τα αποτελέσματα του τεστ και διατάξει τη σύλληψή της. Ο Αντώνης θα κάνει αυτό που θα του επιβάλλει ο ανωτερός του, ενώ και ο ίδιος θα περάσει από αυστηρή ανάκριση. Το γεγονός πως ξέρεις χρόνια τους κατοίκους δεν σε βοηθάει να κρίνεις σωστά. Το ενστικτό σου σε έχει εγκαταλείψει και κάνεις λάθος το ένα μετά το άλλο, θα του πει. Ο Αντώνης θα δεχτεί την επίπληξη. Λίγη ώρα αργότερα, η Βασιλική θα βρεθεί στο κρατητήριο με τον άντρα της και την Καλλιόπη να παρακαλούν όλους να την προσέχουν. Η Ντίνα, ο Μύρωνας και ο Γιώργος θα εγγυηθούν για την ασφαλειά της. Ωστόσο, ο Χρήστος που θα την ανακρίνει ξανά θα είναι σκληρός μαζί της για τα όσα συνέβησαν πάνω στο βουνό. Η σύλληψή της θα γίνει γνωστή σε όλο το χωριό. Και περισσότερο από όλους θα κλονιστεί ο τηλέμαχος που ήταν σίγουρος ότι πίσω από την επίθεση βρίσκεται ο Μαθιός.